Κύριε Νικολάου. Νομίζω ότι μία φράση περιγράφει ποιος, ποια θα είναι η κατάληξη του σχεδίου αυτού της κυβέρνησης σε σχέση με τα λεγόμενα μη κρατικά ιδιωτικά στην πραγματικότητα πανεπιστήμια. Ε, οι φοιτητέ, πελάτες και τα βάρη στις λαϊκές οικογένειες σε ένα πανεπιστήμιο της αγοράς το ιδιωτικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μέσα σε αυτό το σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του σχολείου, το οποίο Οδηγεί σε κατηγοριοποίηση, σε σκληρέ εξετάσει λοιπά. Όλο το σύστημα είναι προσανατολισμένο εκεί. Άνθρωποι οι οποίοι νέοι άνθρωποι μένουν απ' έξω λόγω ρυθμίσεων που έκανε και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με την ενέργεια απάτηση εισαγωγή και πρώτητερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με τι διάφορε ανακατατάξει των πανεπιστημίων, τα τμήματα που το μισό είναι στο Μπυρεά, το άλλο μισό στη Χαλκίδα κτλ. Τώρα θα του βάζουμε για μια επιπλέον ποινή, άμα θέλει να σπουδάσει τη χώρα σου. Που θα είναι τα δίδακτρα που θα πρέπει να πληρώνουν. Δεν υπάρχει ούτε ένα επιχείρημα το οποίο να έχουμε ακούσει σε αυτήν τη συζήτηση από την πλευρά τη κυβέρνηση το οποίο να έχει βάση. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Μα με συγχωρείτε, τα παιδιά που φεύγουν για έξω δεν θα έχουν μια δυνατότητα να μείνουν στη χώρα του και να σπουδάσουν. Μα τα παιδιά που, θα, που φεύγουν για έξω είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών ρυθμίσεων και πολιτικών. Για παράδειγμα, είναι αποτέλεσμα του γεγονότο ότι τέσσερα χρόνια μετά την πανεπιστημιοποίηση στον υπάρχουν 78 πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ή το γεγονό ότι πετάγονται έξω με τη λογική αυτή την οποία με έναν χιδαίο, αν θέλετε, τρόπο ακούσαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι αν είσαι από το περιστέρι και τον κορυδαλό θα γίνει σε ψυκτικό και κομμωτή. Αν είσαι από δεν ξέρω κάποιο άλλο σημείο τη Ελλάδα με υψηλότερα εισοδήματα, μπορεί να γίνει μηχανικό, δικηγόρο, γιατρό κτλ. Θέλω να πω ότι Ούτε βεβαίω είναι επιχείρημα το ότι έχουν να κερδίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια από τα ιδιωτικά, γιατί αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ σε κανέναν τομέα όπου άνοιξε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Δείτε τα δημόσια σχολεία, δείτε το δημόσιο κρατικό νοσοκομείο και άλλου. Mm. Άρα λοιπόν οι φοιτητέ έχουν αιτήματα και μέσα από τι κινητοποιήσει του και από τι φοιτητικέ εκλογέ, αν θέλετε, τα έχουν καταθέσει. Το οποίο τι είναι. Στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Άνοιγμα θέσεων ανάλογα με. Τι ανάγκε που υπάρχουν. Η ύπαρξη φοιτητική μέρημνα, έτσι ώστε να μην είναι ένα πρόσθετο βάρο για έναν φοιτητή, ο οποίο δεν περνάει στην πόλη από όπου από που κατάγεται, να πρέπει να δουλεύει ο ίδιο ή να το φορτένεται το βάρο η οικογένεια. Και βεβαίω κατάργηση όλων αυτών των απαράδεκτων μέτρων, που αποτελούν ένα κόφτη στην πραγματικότητα και είναι, αν θέλετε, και δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι των φοιτητών κοντά στι εξετάσει. Ε... Δυστυχώ φάνηκε εκ του αποτελέσματο, ακόμα και σε εξειδικευμένα προγράμματα και στου μακροχρόνια ανέργου, αλλά και κυρίω και στην περιοχή τη Δυτική Μακεδονία από την απολυναγκτοποίηση, ότι οι άνθρωποι που του προσφέρθηκε αυτή η δυνατότητα, με πολύ καλό μισθό, δεν επέλεξαν αυτό. Λοιπόν... Κύριε Σταματή, συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά μην μιλάμε τώρα για πολύ καλό μισθό. Μην μιλάμε για πολύ καλό μισθό, Όχι ούτε στον ευρώ. αγροτικό τομέα, ούτε στον τουρισμό και την εστίαση. Πέφτουν κορμιά στην εστίαση κάθε καλοκαίρι. Πέφτουν κορμία άνθρωποι, χάνουν τη ζωή του από την εντατικοποίηση τη εργασία. Λοιπόν, να, να κουβεντιάζουμε, ναι, αλλά να μένουμε στα δεδομένα ναι. και να λέμε ε τα δηλαδή, πράγματα λοιπόν, όπω είναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σα. Ε, λόγω είμαστε... λόγω, λόγω, λόγω πολλέ φορέ των συνθηκών διαβίωση και στο τουριστικό κομμάτι, πολλοί συμπολίτε μα δεν θέλησαν να πάνε. Αυτό λοιπόν άρχισε να αλλάζει και με τη βοήθεια προφανώ τη κυβέρνηση. Οπότε έγινε πολύ ξεκάθαρο. Το βλέπουμε εμεί πάντω να αλλάζει. Α, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λέω να ολοκληρώσετε, πείτε ότι θέλετε, αλλά να λέτε τουλάχιστον πράγματα που είναι αληθή. Έτσι. είναι αληθή. Είναι αληθή. Εδώ Προφαν... έχουν εξεγερθεί οι εργαζόμενοι στον επιστητισμό και στον τουρισμό. Έχουν εξεγερθεί σε όλα τα μεγάλα νησιά και στην Αθήνα με τι απαράδεκτε συνθήκε, το γεγονό ότι δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασία, το ότι δεν υπάρχουν ανθρωπλοδίτε. Μακάρι, όπω θα λέει η κυρία Ξενογιανακοπούλου εδώ στο πάνελ σήμερα, να ήταν συνολικά και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και στο Ευρωκοινοβούλιο και για το θέμα του ασύλου και τη μετανάστευση και για το θέμα τη Γάζα. Γιατί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ακούσαμε τι να πω, για το πώ πήγαινε η συζήτηση για το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση okay. μέχρι πρώτη 000... Μέχρι προχτέ. Μέχρι προχτέ. Γιατί μέχρι προχτές Όχι απλώ. Απλώ το διορθώνω. Όχι γιατί, ναι, ναι. γιατί... μέχρι Γιατί μέχρι προχτέ όλα πήγαιναν με λιγάλα. Ελάτε να βάλουμε. Και το δεύτερο είναι ότι υπερψήφισε και οι ευρωβουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν τη θέση την απαράδεκτη για μα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τάχθηκε μαζί με τι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στο θέμα τη φαγή τη Γάζα στο ψήφισμα τη 18η Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο προκείμενο. Βεβαίω, ήταν μια αρρύθμιση η οποία εμφανίστηκε ότι λύνει ένα πρόβλημα. Κάνει μια συνάρτηση, συναρτά δηλαδή τι, την άδεια διαμονή με την ύπαρξη συμβολέου εργασία. Άρα δηλαδή είναι μια. Λογική ορισμένου χρόνου, το οποίο σε μακροχρόνια δεν θα λύσει το τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν δεκάδε χιλιάδε μετανάστε και προσφύγε. Στα πλαίσια όμω που σωστά έθεσα στη συζήτηση για το νέο ε, σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, με μαθηματική ακρίβεια, αυτό που θα γίνεται είναι να κλιμακώνεται η καταστολή με Άρα. κάθε τρόπο, να κλιμακώνεται και να αυξάνεται η παρουσία και στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε των ευρωπαϊκών συνόρων. Ο Frontex, ένα αστυνομικό κατασταλτικό μηχανισμό, να έχουμε hot spot, να έχουμε αποθήκευση. Τώρα δίνεται η δυνατότητα σε χώρε τη κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποθηκεύουν μετανάστε και πρόσφυγε και σε τρίτε χώρε. Δείτε τη συμφωνία τη Ιταλία με την Αλβανία ή τη Δανία με τη Ρουάντα. Και βεβαίω δεν λύνεται το θέμα. θέμα, να κλείσω με αυτό. Uh -huh. Γιατί η περιβόητη συζήτηση για την συνάντηση τη ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση του Πακιστάν. Δεν είναι ένα κεραυνό σε νεθριά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει με την Αίγυπτο, με τον Μπαγκλαντέ. Φαίνεται ότι στι πλάτε συνολικά των δικαιωμάτων των εργαζομένων Ελλήνων και μεταναστών εδώ, πάμε να κάνουμε μια κατάσταση ακόμη χειρότερη, χωρί το σεβασμό, χωρί συλλογικέ συμβάσει, χωρί οριοθετημένα και συγκεκριμένα επαγγελματικά και εργασιακά Καλά. δικαιώματα.